Συνέντευξη τύπου παραχώρησε ο οικονομολόγος και υπεύθυνος οικονομικής πολιτικής της Λαϊκής Ενότητας Γιάννης Τόλιος για την έξοδο από την Ευρωζώνη και τη μετάβαση σε εθνικό νόμισμα. Βρίσκομαι στην Καβάλα στα πλαίσια της πολιτικής εξόρμησης που κάνει η Λαϊκή Ενότητα για να ενημερώσει τον ελληνικό λαό για τις προτάσεις της στα κρίσιμα θέματα που αφορούν και την οικονομία, αλλά κυρίως αυτά που βιώνει η ελληνική κοινωνία με τα μνημόνια. Ποια είναι αυτή η εναλλακτική πρόταση? Βέβαια με αιχμή αυτή την περίοδο το μεγάλο θέμα, το κρίσιμο θέμα της αποδέσμευσης από την Ευρωζώνη, της μετάβασης στο εθνικό νόμισμα, το άνοιγμα του δρόμου στην ανόρθωση της ελληνικής οικονομίας, στη μείωση της ανεργίας και πάνω απ' όλα την κατάργηση της λιτότητας. Αυτό το μεγάλο και πολύ σοβαρό ζήτημα που δεν έχει μόνο την ηθική κοινωνική διάσταση ότι διαρκώς φτωχοποιεί τον ελληνικό λαό, εξανθραποδίζει την νεολαία, συσσωρεύει φτώχεια και μιζέρια. Αυτή είναι η μία πλευρά, αλλά ωστόσο να καταργηθεί η λιτότητα έχει και άμεση σχέση με αυτό που λέμε το σχέδιο παραγωγικής ανόρθωσης της οικονομίας, γιατί η τόνωση της αγοραστικής δύναμης είναι ένα στοιχείο πολύ σημαντικό στο να δώσει μήνυμα στην αγορά, η αγορά στην παραγωγή, η παραγωγή στην απασχόληση. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να έχουμε και αυτή τη διάσταση στο μυαλό μας. Η Λαϊκή Ενότητα, εκτός βέβαια από αυτή την προσπάθεια ενημέρωση ζωντανής επικοινωνίας με τον ελληνικό λαό, πρωτοστατεί στα κοινωνικά κινήματα, αυτά τα οποία σηματοδοτούν το κίνημα, το πολύμορφο κίνημα αντίστασης απέναντι στα μνημόνια, που είναι και το κίνημα των πληστηριασμών, είναι οι αγροτικές κινητοποίησεις, είναι οι κινητοποίησεις στο τομέα της υγείας, είναι οι ναυτεργάτες, είναι όλα αυτά τα πολύμορφα κινήματα και στόχος μας είναι να δημιουργηθεί ένα μεγάλο κίνημα ανατροπής, συσπήρωσης όλων των ριζοσπαστικών αντιμνημονιακών αριστερών δυνάμεων, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να εφαρμοστεί αυτό το σχέδιο εξόδου από την κρίση, προοδευτικής εξόδου από την κρίση, για να ανοίξουν ελπιδοφόρες προοπτικές στον ελληνικό λαό και ιδιαίτερα στη νέα γενιά. Επιτρέψτε μου να συμπληρώσω αυτή τη σύντομη ενημέρωση με μια διαπίστωση, η οποία είναι διαπίστωση με βάση τις τρέχουσες εξελίξεις, ότι δυστυχώς μπροστά μας έχουμε μια πορεία, αυτό το serial των λεγόμενων διαπραγματεύσεων, το οποίο τελικά είναι και παραπλανητικό, γιατί θεωρώ ότι ήδη έχουν συμφωνήσει, προσποιούνται τάχα ότι κάνουν διαπραγματεύσεις, και πρέπει να τονίσω ότι αυτό που επιδιώκουν είναι να βρουν την κατάλληλη στιγμή για να πλασάρουν και για να ψηφίσουν αυτά τα μέτρα. Και μη σας κάνει εντύπωση αν θα είναι λίγες μέρες πριν από το Πάσχα ή λίγες μέρες μετά το Πάσχα ή δεν ξέρω κάποια άλλη στιγμή. Είναι και αυτό μέσα στις μεθοδεύσεις, δυστυχώς, μιας κυβέρνησης η οποία δεν έχει καμιά σχέση με την αριστερά. Ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον έχει αλλάξει όχθη, είναι στην αντιπέρα όχθη στο μνημονιακό μπλοκ. Και βέβαια πάνω απ' όλα όλη αυτή η φλιαρία και όλες αυτές οι κούφιες κοκορομαχίες στη Βουλή, από όλο αυτό το ετερόκλητο μνημονιακό μπλοκ των κομματικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Βουλή, δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα.